Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Η Ελίζα Σκολίδη μιλά για τον τηλεοπτικό της πατέρα Λεωνίδα Κακούρη, τα γυρίσματα του Ναυαγίου, αλλά και τη Δάφνη στο IQ 160 του Star, που σε λίγο καιρό επιστρέφει. Όποιος είδε το ναυάγιο του Μέγκα και δεν ζήλεψε την ιδιαίτερη σχέση του καπετάν Στελή με την κόρη του, Φωτεινή, ακόμα και από τη στιγμή που εκείνη πνίγηκε, λέει ψέματα. Η Φωτεινή δεν τα κατάφερε. Ο καπετάν Στελής παραμένει απαρηγόρητος. Πολύς πόνος, που δεν ξέρω αν γιατρεύεται. Ο Λεωνίδας Κακούρης είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός και είμαι πολύ τυχερή που δούλεψα μαζί του. Ταιριάζαμε πολύ. Υπήρχε στην πραγματικότητα αυτή η ηρωίδα και μάλιστα πλατεία στην Κρήτη πήρε το όνομά της μετά το ναυάγιο. Έμαθες για εκείνη πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, μετά το έμαθα και συγκινήθηκα πολύ. Οι φίλοι μου που με γνωρίζουν καλά μου είπαν ότι και εγώ μάλλον το ίδιο θα έκανα, θα προσπαθούσα να σώσω όσο περισσότερους μπορούσα, όπως έκανε η Φωτεινή, αλλά και η Άλκης της Αγοραστάκη. Βαρύ το φορτίο. Πού ανέτρεξες για να μπεις στον ρόλο, πολύ βαρύ. Είδα βίντεο στο διαδίκτυο με αληθινές μαρτυρίες από το ναυάγιο της Φαλκονέρας και δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω. Από εκεί και πέρα, με την άψογη συνεργασία των συντελεστών πίσω από τις κάμερες, σεβαστήκαμε όλη τη σοβαρότητα της ιστορίας. Τι σου χάρισε αυτή η ηρωίδα και γενικότερα πώς βίωσες τη διαδικασία των γυρισμάτων? Αυτό τα γυρίσματα δεν θα τα ξεχάσω ποτέ, παλέψαμε πραγματικά με τα κύματα, παράλληλα βέβαια με την αμέριστη φροντίδα των τεχνικών και συντελεστών. Κάθε πλάνο μου έκοβε την ανάσα, δεν έμοιαζε με τίποτε άλλο που έχω κάνει μέχρι τώρα. Η Φωτεινή είναι μέσα στην καρδιά μου, είναι έτσι όπως θα ήθελα να είμαι πάντα, δυνατή, να μην το βάζω κάτω και να κάνω αστεία για να περνάει όμορφα η ζωή ακόμα και σε στιγμές που αυτό είναι ακατόρθωτο. Μου υπενθύμισε επίσης πόσο πολύ αγαπώ τον πατέρα μου. Τα γυρίσματα για το IQ 160 έχουν ξεκινήσει. Ανυπομονείς να δεις ξανά τη Δάφνη σου στη μικρή οθόνη, αλήθεια ανυπομονώ γιατί τα σενάρια του δεύτερου κύκλου που διάβασα είναι πολύ αστεία. «Γελούσα μόνη μου», είπε η Ελίζα Σκολίδη σε συνέντευξή της στο περιοδικό TV24. «Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler». Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.